Και λέτε τώρα να μιλήσουμε για λύσεις καινοτόμες σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Χθες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της πράσινης οικονομίας, το Green Tech, είναι ένα εθνικό πρόγραμμα καινοτομίας και δόθηκαν τα βραβεία και εμείς θα γνωρίσουμε, βλέπετε εδώ στην μεγάλη στην οθόνη μας, τους δύο νικητές στις δύο διαφορετικές έτσι, κατηγορίες. Για πείτε μας, ποια ήταν η δική σας ιδέα και κατορθώσατε, κύριε Διακομανόλη, να πάρετε το πρώτο βραβείο? Καλησπέρα. Εμάς η ιδέα μας έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα αεολικά πάρκα εμπροκειμένου, τα οποία συχνά αναπτύσσονται εντός περιοχών οι οποίες είναι προστατευόμενες, όπου συνυπάρχουν δηλαδή με άγρια πανίδα, και συχνά υπάρχουν προβλήματα με πτηνά τα οποία σκοτώνονται στα φτερά των αναμογεννητριών. Είναι ένα πρόβλημα έτσι διεθνές, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλες χώρες έχουν θεσπίσει κανόνες να μπαίνουν συστήματα αποτροπής, πρόσκρουσης πτηνών στα αεολικά πάρκα. Το δικό μας σύστημα καινοτομεί διότι βασίζεται σε έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος μπορεί να ξεχωρίζει τα πτηνά από άλλα υπτάμενα αντικείμενα, όπως τα αεροπλάνα, τα σύννεφα, φτερά ανεμογεννητριών που ενδεχομένως να είναι στο πλάνο μας. Και έτσι, αναγνωρίζοντας τα πτηνά, παρακολουθεί την πορεία τους. Όταν πλησιάσουν, παίζει ένα αποτρεπτικό ήχο, ώστε να αλλάξουν την πορεία τους. Αν δεν αλλάξει η πορεία, τότε το σύστημα δίνει εντολή στην αναμογεννήτρια να κλείσει, ώστε το πτηνό φύγει από την επικίνδυνη ζώνη. Τα έχετε τοποθετήσει σε κάποια αεολικά πάρκα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Ναι, έχει εγκατασταθεί σε αρκετά αεολικά πάρκα, πολλές αναμογεννήτριες. Και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι ακριβέστατο. Κύριε Διακομανόλη, εσείς τώρα πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, που είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, καθώς είχαν παρατηρηθεί πολλά νεκρά πουλιά στις αναμογεννήτριες. Πώς βρήκατε το πρόβλημα και τη λύση? Κοιτάξτε, εμείς εδώ στην εταιρεία ασχολούμαστε κατά βάση με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Οπότε όταν μάθαμε, εν πάση περιπτώσει, ότι απαιτούνται τέτοια συστήματα για τα αεολικά πάρκα, είχαμε εδώ την ιδέα, η ομάδα, να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Λοιπόν, και στους δύο να ευχηθώ να πω συγχαρητήρια και πάλι και να είναι καλοτάξιδα τα έργα σας, γιατί οι δημιουργίες σας, γιατί πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στο Omicron3. Ευχαριστούμε πολύ.